Σήμερα θα κάνουμε κρέπες. Κρέπες με μερέντα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι γάλα, νερό, λίγο αλάτι. Θα βάλουμε ζάχαρη, αυγά, βανίλιες, μπέκι και το αλεύρι εδώ. Και φυσικά τη μερέντα που είναι φτιαχτή δικιά μου. Την έκανε χτες ειδικά για τις κρέπες μου. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Θα βάλω τα αυγά μου στο τάπερ, στο μπολ βασικά, και θα τα χτυπήσω με το σύρμα. Είναι εύκολο, γλίγορο, μέσα σε ένα τεταρτάκι 10 λεπτά έχετε τις κρέπες έτοιμες να τις φάτε. Θα βάλω τη ζάχαρη. Ξεκινάμε να βάζω το γάλα μου. Το νερό. Λοιπόν, μία τσιμπιά αλάτι. Και τώρα θα βάλουμε στο αλεύρι το μπέκι. Τις βανίλες μου. Τώρα, αν θέλετε τις κρέπες να τις κάνετε αλμυρές, δεν θα βάλετε καθόλου ζάχαρη. Όπα. Να ανακατέψω λίγο εδώ το μπέκι της βανίλες μου. Και πολύ απλά ρίχνουμε και αυτά εδώ μέσα. Εύκολα, δεν είναι. Πρέπει να έχουμε αντικολλητικό τηγάνι για να κάνουμε τις κρέπες. Θέλει καλό ανακάτεμα με το σύρμα. Είναι ήδη έτοιμο. Και πάμε στη κουζίνα μου να τα ψήσουμε. Υπάρχουν ειδικά τηγάνια που είναι για τις κρέπες. Τώρα εγώ δεν έχω. Έχω αυτό το αντικολλητικό μου τηγάνι. Τώρα αν είχα και αυτό το ξύλο που έχουν στις κρεπερί που τα γυρνά ακόμα καλύτερα, αλλά τι να κάνουμε, θα βολευτούμε με αυτά. Περιμένουμε να ψηθεί. Για να δούμε. Και μόλις ψηθεί από τη μια μεριά, θα γυρίσω από την άλλη μεριά. Βλέπετε από την άλλη μεριά είναι έτοιμο. Απλώς, όπα. Θα το γυρίσουμε. Εγώ και με το χέρι τη γυρνάω. Θα ψηθεί και από αυτή μεριά και θα είναι έτοιμη η κρέπα μας. Βλέπουμε ότι και από εδώ είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε. Θα γίνουν όλες. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει. Βάζουμε την επόμενη. Παίρνουμε με την κουτάλα. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι. Γυρνάμε λίγο το τηγάνι μας. Το αφήνουμε να ψηθεί. Κοιτάξτε κατευθείαν γίνεται. Το βλέπετε το χρώμα. Θα τη γυρίσω και αυτή να είναι. Οπα. Οπα μου έφυγε. Δεν πειράζει. Εγώ βάζω και τα χεράκια μου.
αυτή και αυτή. Είναι έτοιμη και αυτή. Και πάμε στην επόμενη. Θα σας δείξω ακόμα αυτή να είναι. Και μετά θα τα κάνω μόνη μου. Κρέπες μπορείτε να βάλετε στην κρέπα μέσα τη γλυκιά, μπορείτε να βάλετε μπανάνες, μπισκότο, διάφορα, ό,τι θέλετε εσείς. Να αυτοσχεδιάσετε. Εδώ μόλις την έβαλα, αρχινάω εδώ στις άκρες, αρχινάω να γύρω, το βλέπετε. Έχει πάρει το χρώμα. Θα πάρω αυτή να είναι τη σπάτουλα που με βοηθάει πιο καλά. Θα ψηθεί και από εδώ και θα είναι έτοιμη. Θα σας αφήσω να κάνω τις άλλες μόνες μου. Μόνη μου. Οι κρέπες μας είναι έτοιμες. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να φάω μία. Θα πάρω μερέντα, όσο θέλει ο καθένας. Μπορείτε να τις κάνετε και μαρμελάδα. Δεν είναι... Είναι γούστα του καθενός τι θα βάλετε. Μπορείτε να βάλετε μαρμελάδα, να βάλετε μερέντα, να βάλετε μπισκότο. Εγώ την αλήθω με αυτό το τρόπο. Να πάει παντού η μερέντα. Δεν θα βάλω μπισκότο. Την κλείνουμε όπως θέλουμε. Εγώ την κάνω με αυτό το τρόπο. Και η μία μου είναι έτοιμη να τη φάω. Λοιπόν, και ένας άλλος τρόπος να σας δείξω. Θα βάλω πάλι μερέντα. Ένας τρόπος πώς να τυλίξετε τη κρέπα, όχι σε ρολό. Βάλω παντού να πάει η μερέντα μου. Και τώρα. Μπορείτε να τη φάτε και με αυτό το τρόπο. Ή με αυτό τον τρόπο, όπως θέλει ο καθένας. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Σας αφήνω. Γεια σας!